Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα σαφές και καθαρό μήνυμα. Στη Βενεζουέλα το καθεστώς Μαδούρο σκοτώνει ανθρώπους στο δρόμο επειδή διαφωνούν με τις απόψεις του. Στη Βενεζουέλα οι άνθρωποι δοκιμάζονται από τη στέρηση βασικών αγαθών και ελευθεριών. Στη Βενεζουέλα διώκονται και φυλακίζονται δημοσιογράφοι. Στη Βενεζουέλα δοκιμάζονται οι αξίες μας, οι ευρωπαϊκές αξίες, αυτές που μας ενώνουν και είμαστε εδώ. Είναι λοιπόν απαραίτητο να πρωτοστατούμε ως Κοινοβούλιο, ζητώντας την αναγνώριση του ενδιάμεσου Προέδρου, της ενδιάμεσης ηγεσίας, που θα οδηγήσει σε ελεύθερες, δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές. Είναι απαραίτητο να καλούμε το Συμβούλιο να κινηθεί άμεσα και συνεκτικά. Καμία αμφιβολία, κανένας ενδιασμός, καμία εκλεκτική συγγένεια με το καθεστώς Μαδούρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να μειώσει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρώπη και Μαδούρο δεν πάνε μαζί. Αυτό πρέπει να το ακούσουν όλοι οι πολίτες της Βενεζουέλας, νιώθοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.